Τι θυμόμαστε όλοι μια φιλία ανάμεσα στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και στη Βρυσίδα Ανδριώτου, η οποία τέλος πάντων έληξε με έναν άδοξο τρόπο. Οι δύο άλλοτε πολύ κοντινές και αγαπημένες και καλές φίλες πλέον δεν μιλάνε και είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Το Survivor και άνοιξε σπίτια και τα έκλεισε και ταυτόχρονα. Έλατε. Η Ευρυδίκη τώρα και η Βρυσίδα περπάτησαν στην ίδια πασαρέλα του Νίκο Στάκη στο Fashion Week στο Ζάπιο. Οι δηλώσεις της Ευρυδίκης ήταν αυτές που ξανανάβουν τα αίματα και ανάβουν μια φωτιά που να δούμε τώρα η Βρυσίδα. Είδα αμέσως μετά από τις δηλώσεις που θα παρακολουθήσουμε της Ευρυδίκης, τη σβήνει τη φωτιά ή ρίχνει λάδι. Αυτά σας λέω, έχουν πάρει τα μηνύματα. Μαζί με τη Βρυσίδα Ανδριώτου συναντηθήκατε σε μια επίδειξη μόδα στον Νίκο Στάκη. Θεωρείς ότι η Βρυσίδα ενοχλήθηκε επειδή άνοιξε εσύ την επίδειξη? Ιδιαστές, ο Χάρης συγκεκριμένα μου έδωσε να ανοίξω την επίδειξη, καθώς και στο τέλος με έβγαλε μαζί του στο χαιρετισμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου. Εγώ γενικά δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακίες, συγχωρώ. Νομίζω ότι πλέον αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν, ότι ο κύκλος και η σχέση αυτή έχει κλείσει και ότι πλέον όντως είμαστε δύο ξένες. Εκείνη ενοχλήθηκε με την παρουσία σου? Κάτι έφτασε στα αυτιά μου, είναι η αλήθεια. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της και την ενόχλησή της που ήσουν εσύ στην επίδειξη? Ναι, μου είπαν αυτό και ότι άνοιξα εγώ την επίδειξη και ότι μετά με έβγαλε ο Χάρης μαζί του έξω στο τελείωμα για να ευχαριστήσει τον κόσμο που παρευρέθηκε. Αλλά εντάξει, δεν με ενοχλεί εμένα. Ο καθένας μπορεί να τράει όπως θέλει. Είναι δικό της πρόβλημα αν ένιωσε άσχημα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ cool. Η σχέση αυτή ανήκει στο παρελθόν. Εγώ εκεί που φτύνω, ποτέ δεν πάω να γλύφω πάλι. Δεν τα κάνω αυτά τις κολοτούμπες. Δεν τη γυρίζω την πιφτέκα. Άρα λέει ξεκάθαρα ότι η Βρυσίδα ενοχλήθηκε επειδή περπάτησε στην ίδια πασαρέλα ή επειδή η Ευρυδίκη περπάτησε, άνοιξε την επίδειξη. Όχι, είχε τη θέση αυτή που θέλουν να έχουν όλα τα μοντέλα, ξέρεις, να ανοίγουν, να κλείνουν την επίδειξη. Ναι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις ένας σχεδιαστής πάντα παίρνει τηλέφωνο κάποια που τη θεωρεί τέλος πάντων εκείνη που θέλει εκείνη τη συγκεκριμένη επίδειξη να την ανοίξει και τη θεωρεί έτσι αυτή που θέλει να βγάλει μπροστά και κάθε σχεδιαστής κάνει το ίδιο πράγμα. Και να αποφασιστεί και λίγο τελευταία στιγμή αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές. Μόνοι κάποιος με το σχεδιαστή και όχι με το συμμετέχοντα, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τη Βρυσίδα Ανδριώτου για να δούμε τελικά αν ισχύει αυτό που λέει η Ευρυδίκη. Και μαθαίνουμε λοιπόν ότι η Βρυσίδα έχει ήδη απευθυνθεί στον δικηγόρο της και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου, γιατί λέει ότι αυτό ήταν, ας πούμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα που δεν ισχύουν, γιατί η Βρυσίδα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι εξέφρασε την ενόχλησή της στον σχεδιαστή, τον Χάρη, τον Τσιάρα, αν δεν κάνω λάθος, τον επιθετό του, από τον Νίκο Στάκης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της. Νομίζω ότι θα προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου για να μην ξανααναφέρει δημόσια το όνομά της. Γιατί θέλει να προστατέψει, λέει, τον εαυτό της από, ξέρεις, κάποια άλλα πράγματα που θα μπορούσε να πει. Γι' αυτό είπα ότι σε αυτή την περίπτωση θα βάζει με το σχεδιαστή, όχι με το συμμετέχοντα για κάτι που είπε. Όχι, μα το διαψεύδει. Σου λέει ότι εγώ δεν εξέφρασα τη δυσαρεσκία, ούτε παράπονα, ούτε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά καλά. Αυτό ήταν η κορύφωση ενός δράματος που εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες. Έχω μία διαφωνία με την Ελένη. Μπορώ να πάω να απασχολήσω την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη για να μου πει έχω δίκιο στον πίσω μου. Μπορεί να κάνει ένα εξώδικο που κάποιο μπορεί να μην ξαναμπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά σου. Το εξώδικο είναι και ελαφρύ, εγώ νομίζω ότι. Μπορεί να κάνει μια αγωγή κουβαντική δυσφήμιση, για απλή δυσφήμιση. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Νίκο, πρώτα κάνει το εξώδικο και μετά προειδοποιεί ουσιαστικά. Προειδοποιεί κάποιον που δεν θέλει να ξανααναφερθεί σε σένα. Άλλο είναι πολύ εχθρική κίνηση. Όχι, τώρα αυτό έχει να κάνει και με το τι θα σε συμβουλεύσει ο δικηγόρο σου κάθε φορά. Κάποιοι δικηγόροι είναι πιο επιθετικοί και κάποιοι είναι σου πιο συγκαταβατικοί. Και πόσο θα σου μείνει αυτό ο θυμό και αυτά τα νεύρα ή πόσο θα επικρατήσει η ψυχραιμία. Ναι, οπότε τώρα έχει διαφορά. Προφανώ είναι αυτό που είπε, είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δηλαδή αποκλείεται να ήταν η αφορμή. Θα ήταν από πολλά πράγματα τα οποία θα συνέβαιναν και εκείνη αποφάσισε τώρα να δώσει ένα τέλο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κοίταξε, καλό είναι για μένα οι άνθρωποι που κάποτε είχαν μία σχέση, όποια και να ήταν αυτή, εν προκειμένου μιλάμε για μία φιλία, να μπορούν να τα βάλουν κάτω και να πούμε «Δεν σε συμπαθώ, μου έκανες αυτό, okay, και ακολουθούμε ξεχωριστούς δρόμους». Δεν έγινε. Αλλά και όλα κάτι. Καλά, ναι, ναι. Και οι φιλίες τελειώνουν και οι σχέσεις τελειώνουν και παρεξηγήσεις γίνονται. Τις ματιάσαν που ήταν αγαπημένες. Εκείνες ξέρουν. Λοιπόν,